Στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στην περιοχή του λεκανοπεδίου Κόνιτσας, Μπουραζανίου, Μολυβδός και Πάστου, βρίσκεται το περιβαλλοντικό πάρκο Μπουραζάνι. Το πάρκο είναι μια τεράστια έκταση γης πολλών χιλιάδων στρεμμάτων που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της οικογένειας Στάσου, καθώς το 1916 τα εδάφια αυτά αγοράστηκαν από τον προπάπο Ευάγγελο Τάσο. Το 1974, η τρίτη γενιά των Τάσων εγκαθιστά στο χώρο αυτό τριχωτά θυράματα, αγοράζοντας γεννήτωρες από τη Ιουγκοσλαβία, την Ιταλία και την Αυστρία. Η θύνο νους, αλλά και ψυχή του πάρκου, είναι ο κτηνίατρος Γιώργος Τάσος. Με πολύ προσωπική εργασία, ίδιους πόρους και τη βοήθεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατέστησε το χώρο αυτό επισκέψιμο, ώστε να μπορεί να δέχεται καθημερινά επισκέπτες κάθε ηλικίας, ευαισθητοποιημένους σε θέματα οικολογίας. Το περιβαλλοντικό πάρκο Μπουραζάνι είναι ένας περιφραγμένος χώρος ενός δρυοδάσους 2.050 στρεμμάτων. Σε αυτό το χώρο φιλοξενούμε 850 ζώα. Αυτά ανήκουν σε 6 είδη. Είναι τα μεγαλόσωμα ελάφια ή ευγενής έλαφος, είναι τα πλατόνια, τα μικρόσωμα ελάφια, τα αγρίμια της Κρήτης, το κακώς με το ονομαζόμενο σε κρικρή, τα αγριοπρόβατα, τα λεγόμενα μουφλών, τα αγριογούρνα και πολύ λίγα ζαρκάρια. Μέσα στο περιβαλλοντικό μας πάρκο, στο Μπουραζάνι, έχουμε δημιουργήσει ένα κτίριο για την οπτικοακουστική περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών. Είναι ένας χώρος άριστα οργανωμένος σε συνεδριακό επίπεδο και εδώ γίνονται συνέδρια τόσο για το περιβάλλον, όσο και συνέδρια τα οποία αναφέρονται σε διάφορα άλλα θέματα. Σημαντικό όμως επίτευγμα είναι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που έχει δημιουργηθεί στο πάρκο και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα εκθέματα. Είναι ένα μουσείο στο οποίο δεν υπάρχουν ταριχευμένα ζώα, δεν υπάρχουν ταριχευμένα πτηνά, δεν υπάρχουν αποξεραμένες πεταλούδες και καρφιτσωμένες σε ταμπλό για να τις δείτε, δεν υπάρχουν αποξεραμένα φυτά. Και αυτό γιατί ό,τι υπάρχει εδώ μέσα και πολλά περισσότερα στους καταλόγους μας, όλα αυτά υπάρχουν στον Μπουραζάνι. Εδώ είναι το ταμπλό με τα ψάρια που έχουμε στον ποταμό ΑΟ. Εδώ σας παρουσιάζουμε τις λιμπελούλες που έχουμε στην περιοχή μας. Έχουμε συνολικά 22 είδη. Στο Μπουραζάνι έχουμε 113 είδη από πεταλούδες, ίσον το 50% των ειδών των πεταλουδών της Ελλάδος, δηλαδή το 25% των πεταλουδών της Ευρώπης. Έχουμε 52 είδη από άγριες ορχιδές, 10.000 στρέμματα, δηλαδή σε 1.000 εκτάρια. Είναι το 35% από τις άγριες ορχιδές που έχει η Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη βιοποικιλότητα από άγριες ορχιδές που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην Ευρώπη. Ο Γιώργος Τάσος μας ξενάγησε στη συνέχεια στο εργαστήριο των παραγόγων των αγρίων ζώων. Αυτά κυρίως είναι τα κέρατα των ελαφιών που πέφτουν κάθε χρόνο, τα δέρματα των ζώων και οι κοινόδοντες των αγριοχείρων. Έχουμε 550 ελάφια. Τα κέρατα των ελαφιών κάθε χρόνο πέφτουν, όπως σας δείχνω εδώ. Αυτά τα κέρατα λοιπόν οι φύλακες του πάρκου όταν τα βρίσκουν τα συγκεντρώνουν και τα βάζουν σε αυτό το εργαστήριο που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Τίποτα μα τίποτα δεν πάει χαμένο από αυτό το νεκρό υλικό. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον να κάνουμε πολύ καλές συνεργασίες τόσο με την Ορνηθολογική Εταιρεία όσο και με την WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, και με άλλους οργανισμούς που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Αυτό έχει σε στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και συνάμα τη δημιουργία ενός περιπατητικού οικολογικού τουριστικού ρεύματος που είναι κάτι που στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ανθίζει. Σε μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους, το Μπουραζάνι είναι ένας μικρός παράδεισος. Μια εναλλακτική πρόταση για απαιτητικούς ταξιδευτές που αναζητούν μια φύση σχεδόν άθικτη από το σύγχρονο άνθρωπο, όπου θα μελετήσουν απερίσπαστη τη μοναδική χλωρίδα και την πανίδα της. Το βασίλειο του πρασίνου, το υγρό στοιχείο των πανέμορφων ποταμιών, τα πέτρινα γεφύρια, τα μοναδικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία του, είναι τα θέλγητρα για να ταξιδιστώ χτες και το σήμερα που δεν τελειώνει ποτέ.